Και ξανά νέα για την Τρόικα. Η Τρόικα δεν ήταν ποτέ πυροσβέστης, έριξε λάδι στη φωτιά. Το τελευταίο χρόνο επισημαίνω με κάθε ευκαιρία ότι η Τρόικα πέτυχε έχοντας προκαλέσει τεράστια καταστροφή στην ελληνική κοινωνία. Η Τρόικα δεν ήταν πυροσβέστης, όπως ισχυρίστηκε ο κύριος Μπενουά Κέρ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά έριξε λάδι στην φωτιά και φούντωσε τα κοινωνικά μας προβλήματα. Ευτυχώς, οι περισσότεροι συνάδελφοι της Επιτροπής για Κοινωνικά Θέματα του Ευρωκοινοβουλίου αναγνωρίζουν τα τεράστια λάθη της Τρόικας που προκάλεσαν η ιστορική άνοδο της ανεργίας. Τώρα όμως σημασία έχει να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω, στην ουσία της πολιτικής που είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος. Τώρα χρειάζεται να ξεκινήσει η διαδικασία για την θέσπιση ενός νεανικού ομολόγου του Youth Bond. Χρειαζόμαστε στοχευμένες δράσεις για θέσεις εργασίας σε κάθε χώρα αλλά και σε κάθε περιφέρεια με βάση τις παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής για να υπάρχει αντίκρισμα στην πραγματική οικονομία. Οι άνεργοι της Ελλάδας μπορούν να έχουν προοπτική εργασίας μόνο αν δοθούν κίνητρα για θέσεις εργασίας στον τόπο τους. Μόνο τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα της ανεργίας και να διορθώσει τα λάθη που έκανε στο παρελθόν.